στο 3, 1, 2, 4, 3,5. Ο πρώτος συνδυασμός. Εδώ Star Sign. Ο ιδιοκτήτης του, ο ιδιοκτήτης της κρατάει το 4. Maya Spirit. Ο Ντίνος Γεωργίου. Εδώ μιλάμε για ενδοοικογενειακή κόντρα. Βέβαια. Εδώ είναι... Εδώ είναι γαμπρός και πεθερά. Δεν μπαίνει κανένας άλλος στη μέση. Εδώ Σταύρη Las Vegas. Ιδιοκτησία της κυρίας Άννας Κεράτσα. Παλιά Σταύρη Las Vegas. Ναι, ναι, Σταύρη Las Vegas όμως, έτσι τους ξέρουμε εμείς. Τώρα υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Ναι, ναι, εμείς έτσι τους ξέρουμε, Σταύρη Las Vegas. Έτσι μας το πάνε, έτσι το μάθαμε. Έτοιμος και ο Μαρίος να πάρει θέση στο νούμερο 5, μικρή Μάσα. Ο Έλληνας που ήρθε από την Κύπρο, αλλά και ο Κύπριος που ήρθε από την Κύπρο. Και να δούμε ο Μινά. Εδώ οι Αρτφίλοι, ο Μάγια Σπίριτ, η μικρή Μάσα. Της Δρόσος εδώ. Είμαστε λίγο πριν από την έξοδο στον αγωνιστικό χώρο και συνολικά περίπου 7-8 λεπτά πριν από την εκκίνηση. Λοιπόν, αμερό για Lady βγήκε. Εδώ και η Λαώρα Μπή. Αρτφελή. Μάγια Σπίριτ. Μικρή Μάσα. Black Sugar. Snowfall. Και φυσικά Star Sign. Είδατε κατά σειρά και τις 8 που συμμετέχουν εδώ στην τελευταία σημερινή αναμέτρηση. Με πρώτο φαβορή εδώ, I'm a Royal Lady, από κοντά φυσικά και η Laura B. Όλο το παιχνίδι στα δύο πάνω άλογα, στη συνέχεια το νούμερο 4. Το 3, 1, 2, 4, 3,5, 1, 2, 6, 4,20. 1, 2 με 4 και 6 το παιχνίδι. Ταξιλογικό. Οι δύο πάνω που η μία έδειξε, η άλλη την ξέρουμε εδώ και καιρό, την Black Sugar και την πρωτοεμφανιζόμενη, τη Maya Spirit, εδώ.
Πάντα βέβαια το 1-2 κυριαρχεί στο δίδυμο. 2,30 αποδίδει. Στη συνέχεια το 1-4 στα 4,5, το 1-6 5,80. Το 2-4 πάνω από 8,5. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. 1 και 2. Στη συνέχεια 4 και 6. Λοιπόν, εδώ είναι οι ανησυχίες του σκηνοθέτη μας. Πες να μην ανησυχεί, γιατί σε 5 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Μα τώρα όπως είναι ο καιρός και 10 να κάνει. Δώσ' του κούρσες τώρα. Λοιπόν, το παιχνίδι με το περισσότερο στοίχημα είναι το τετραπλό. 6-1-4-2-38,5. Εξι, ένα, δύο, τέσσερα, τώρα στα 24. Όλο 6 λες μπροστά. 6 λέω, ναι. Αυτό βλέπω. Τι να πω. 3 λεπτά πριν από την εκκίνηση. Λοιπόν. Τετραπλό πάνω από τα 8.000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ κλείνουν τα πάντα. Παίρνει θέση πιο έξω και το νούμερο 5, μικρή μάσα. Μπράβο. Οι δύο πρώτες φοράδες. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο το πελό. Γιάννας εδώ, θα περάσω από κάτω. Λάουρα B. Snowfall. Μάγια Σπίριτ. Star sign. Και απέμειναν Art Philly και η φαβορή I'm a Royal Lady. Πάνω. Και οι 8 βρίσκονται στην αφεντρία. Φοράδες Μέδεν. Και δίδεται η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Θα φύγει διστακτικά το νούμερο 8 Star Sign και θα χάσει έδαφος, αλλά καθυστερημένα κυρίως το νούμερο 7 Snowfall και θα μείνει στην τελευταία θέση. Αντίθετα για το κεφάλι πιέζει και βγαίνει το νούμερο 2 Laura B. Έρχεται για να συγκαλπάσει μαζί της το νούμερο 1 I'm a Royal Lady. Στη συνέχεια περνά στη τρίτη θέση Black Sugar, το νούμερο 6. Ακόμα πιο πίσω στην τέταρτη είναι Maya Spirit και οι 4 ξεχωρίζουν ελαφρά. Το πρώτο ζευγάρι συγκαλπάζει, ενώ έχουμε πλησιάσει στα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής. Πάντα μπροστά βρίσκεται από την εσωτερική το νούμερο 2 Laura B, απ' έξω το νούμερο 1 I'm Royal Lady, στη συνέχεια το νούμερο 6 Black Sugar. Προσπαθεί να απτυχθεί πλέον και το νούμερο 4 Maya Spirit, πολύ πιο πίσω το νούμερο 8 Star Sign. Καθώς μπήκαμε στην τελική ευθεία, έχει επιτεθεί ήδη το νούμερο 1 I'm Royal Lady και πλέον θέλει να ξεφύγει, υποχωρεί συνεχώς Laura B. Έρχεται παιδί με περισσότερες δυνάμεις απ' έξω το νούμερο 6 Black Sugar αλλά και το νούμερο 4 Maya Spirit, προσπαθεί από την εσωτερική και το νούμερο 8 Star Sign την ώρα που έχει ξεκαθαρίσει. Το νούμερο 1 I'm a Royal Lady έχει πάρει διαφορά, το νούμερο 6 Black Sugar συνεχώς καλύπτει στα τελευταία μέτρα, είναι και απειλητική, έρχεται πολύ δυνατά, αλλά το νούμερο 1 θα πάρει την νίκη, νούμερο 6 δεύτερη θέση, στη συνέχεια το νούμερο 8
σε απόσταση προσπάθησε και το νούμερο 5 για την τέταρτη θέση. Κατά πάσα πιθανότητα το 5 τέταρτο. Για να δούμε. Λοιπόν, έσπασε το... την κίνια η Αμερόγια Lady. Το νούμερο 1 λοιπόν θα πάρει την νίκη. Black Sugar, Star Shine και για την τέταρτη θέση θα δούμε. Δείτε εδώ και πάλι νούμερο 1 Αμερόγια Lady, νούμερο 6 Black Sugar, νούμερο 8 Star Shine και έρχεται η μικρή μάσα, να δούμε αν προλάβει, είναι δύσκολη άφηξη, δύσκολα, νομίζω ότι έμεινε η Magia Spirit. Τι λες, δύσκολη, δύσκολη. Μετά το finish πέρασε, αλλά το πριν μας ενδιαφέρει. Ένα stop καρέ. Νομίζω το μέσα. Για να δούμε. Εδώ, το μέσα είναι. Το μέσα είναι. Για μένα το μέσα είναι. Η μικρή μάσα. Yeah. Αυτό τώρα είναι ξεκάθαρο. Η δουλειά που έγινε νομίζω ήταν κατατοπιστική εδώ. Το πλάνο είναι κατατοπιστικό. Άρα 1-6-8-5. 1-6-8-5. Πολύ μικρή επιφύλαξη. 1-6-8-5 και 4 τυπικά στο φωτοφίνις. Ανεπίσημη βέβαια είναι η σειράφιξη, ούτως ή άλλως. Εδώ και πάλι. Εδώ βέβαια είναι ένα κλικ μετά τη γραμμή τερματισμού. Είδαμε ότι καθυστέρησε σημαντικά το νούμερο 7 Snowfall. Δεν έφυγε καλά και το νούμερο 8 Star Sign. Λάουρα B. Πήγε μπροστά και σταμάτησε. Έτσι. Στην κόντρα με την Αμερόγια Lady. Εκεί στα 300 τα παράτησε. Βλέπουμε και πάλι εδώ τι συνέβη. Στο βήμα της θα περάσει η νικήτρια, ενώ η Λάουρα B μπαίνει για το τελευταίο 400, όσο μαστίγιο και να χρησιμοποιεί ο αναβάτης της. Δεν υποχωρούσε συνεχώς, δεν ξέρω αν συνέβη κάτι, κάποιο παθολογικό δηλαδή αίτιο ή όχι, αλλά για να κάτσει τόσο πολύ κάτι συνέβη, δεν εξηγείται αλλιώς. Ένα 6-8-5-4 επαναλαμβάνω στη συνέχεια για την τέταρτη θέση. Η αίσθηση που σχηματίσαμε είναι ότι πρόλαβε η μικρή μάσα, αλλά... Θα μας φέρουν στο photo finish σε λίγο, θα μας δώσουν τις αποδόσεις να το δούμε. Αμέσως μετά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για τη συνέχεια με Νότιο Αφρική και Αγγλία, Γκρέιβιλ και Γουλβερχάμπτον. Έχουμε πάρα πολλές κούρσες, 12 συνολικά. Ακριβώς. 12 κούρσες θα ακολουθήσουν. Από το Γκρέιβιλ θα είναι η πρώτη, η πέμπτη του αλλοδαπού προγράμματος αν θέλετε. 7 παρά 20 είναι η ώρα εκκίνησης. Από το δεύτερο μέρος του αλλουδαπού προγράμματος, παραλαμβάνω, 7 παρά 20. Πάμε λοιπόν στο χώρο του ζυγιστηρίου για συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ όπως ακούτε μετράμε τις νίκες. Είναι 4 συνολικά, δεν έχετε όμως και τις 4 μαζί κύριε Κουβαρά και κύριε Πολίτη. Όχι, 4 μαζί έχουμε. Μαζί έχουμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Με αγάπη, μια ομάδα είμαστε όλοι. Μια ομάδα είμαστε. Μια αγάπη. Ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έσπασε την κίνια κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι τελευταίες συμμετοχές που την έχουμε δει ήταν συνήθως η δεύτερη θέση. Η πρώτη ήταν αυτή που αναζητούσε, φαντάζομαι. Όπως το λες, έσπασε την κίνια της. Καιρό ζητούσε να πάρει την νίκη της, έπρεπε να την πάρει, ήταν αμέτρα της και επιτέλους έφτασε και αυτή στη νίκη.
Και η πρόβλεψή σας ήταν πάρα πολύ σωστή. Γιατί προηγουμένως είπαμε ότι πάμε για νίκη. Ναι, το είπαμε. Είπαμε, άμα υπάρχουν ατυχίες και αυτά, πρώτα Θεός θα κερδίσουμε. Δεν πρέπει, να, δεν λέει πρέπει να λέει τέτοια, αλλά εντάξει, επιβεβαιώθηκε, οπότε δεν μπορώ να το κρατήσω τώρα. Εννοείται. Εσάς σας αγχώνει καθόλου, επειδή λέτε να μην λέει τέτοια ο κόσμος που στοιχηματίζει στα άλογα που είστε ιδιοκτήτης? Όχι, όχι, ίσα-ίσα. Το ευχαριστιόμαστε. Αυτό είναι όλο το νόημα, να στοιχηματίζει. Και να και ο κόσμος και εμείς, διαφορετικά χωρίς στοίχημα δεν υπάρχει άθλημα. Αυτό το σπόρο αυτό έχει. Αυτό το νόημα έχει. Δεν έχει νόημα χωρίς να στοιχηματίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Άρα Φώτη, πρέπει να λέει τέτοια ο προπονητής για να στοιχηματίζει και περισσότερο ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να λέει ο προπονητής, ότι πάμε για την νίκη, γιατί δεν κατάλαβα, η εκτίμησή του είναι. Άμα δεν έχει εκτίμηση ο προπονητής, ποιος έχει? Ένας που περνάει εδώ απ' έξω στο Λαυρίο. Σου λέω και πάλι, Γιάννη, ότι και η δική μου άποψη είναι ότι ο προπονητής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άλογα τα οποία δεν έχουν πρόσφατη συμμετοχή ή υπάρχει πιθανότητα διαφορετικής, ας το πούμε, αγωνιστικής συμπεριφοράς από μία εβδομάδα στην άλλη για κάποιους λόγους, μπορεί να είναι οι καιρικές συνθήκες, να είναι ο στίβος, εννοώ. Ο στίβος, έτσι, η πίστα. Μπορεί να είναι άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στη συνέχεια. Όπως βλέπουμε στη Γαλλία κυρίως, ο προπονητής μιλάει από την αρχή για όλα τα λόγα. Και γιατί να μην μιλήσει? Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Και ο αναβάτης, και γιατί να μην μιλήσει? Αν έχει άποψη για το άλογο. Γιατί κάποιες φορές λέει ο αναβάτης, το ρωτάνε και λέει, μα λέει πρώτη φορά, λέει, το είπε, λέει, δεν το ξέρω καθόλου. Εκεί τι να πει? Δεν μπορεί να πει και τίποτα. Αλλά εκεί που έχει, να τα λέει. Η συνεισφορά. Ό,τι το καλύτερο. Ευχόμαστε. Οκ, κάτι σου το μπέλα. Κρατάω καλά. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Λοιπόν.